και ας περάσουμε στο γλυκό της ημέρας. Σήμερα θα φτιάξουμε κανελόπιτα. Η κανελόπιτα από μόνη της τα λέει όλα. Είναι ένα γλυκό που έχει γεύση κανέλα. Θα βάλουμε και μέλι, θα γίνει χαμός. Είναι πολύ εύκολη να τη φτιάξετε. Είναι η πιο εύκολη πίτα που έχετε φτιάξει ποτέ σας και η πιο νόστιμη που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την κανελόπιτα θα χρειαστούμε για τη βάση 8 φύλλα κρούστας για γλυκά χρυσή ζύμη, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 30 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για τη γέμιση 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 150 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 2 αυγά μεσαία, 2 κουταλιές της σούπας κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο και 1 πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα, σαντιγί και κανέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι το φύλλο κρούστας μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για γλυκά χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 14 πολύ λεπτά φύλλα που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσετε 2 ώρες έξω από το ψυγείο και κατευθείαν ανοίγετε τη συσκευασία και χρησιμοποιείτε εδώ. Είναι φανταστική συνταγή, δεν υπάρχει. Είναι μια ανοιχτή πίτα, θυμίζει πάρα πολύ τάρτα. Και είναι πανεύκολη να τη φτιάξετε. Εντυπωσιακότατη και ρουστίκ την ίδια στιγμή και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, έχω την φορμούλα μου με αποσπόμενη βάση 26 εκατοστών και αυτό που θέλω να κάνω είναι στην αρχή να λήξω λίγο βουτυράκι εδώ, να πάει παντού. Έτσι όπως είναι, κατευθείαν παίρνω ένα φύλλο, το βάζω μέσα και να σπάσει δεν μας πειράζει γιατί θα βάλουμε 8 φύλλα. Λοιπόν, βουτυράκι. Και για να κάνουμε crispy, sexy, τραγανά τα φιλαράκια μας, θα ρίξουμε λίγο ζάχαρη. Εδώ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, συνεχίζω. Σταυρωτά. Το επόμενο μας φύλλο. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι και λεπτό. Και πραγματικά δουλεύετε τόσο εύκολα, δεν κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους, είναι φανταστικό. Γυρνάμε εδώ. Βουτυράκι. Και δεν έχει καμία σημασία πώς θα τα στρώσετε. Γιατί καθώς τα ψήνονται θα πάρουν το σχήμα που θέλουμε να πάρουν. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, σταυρωτά, βάζω στη μέση, εδώ, ελπίζω να πάει παντού. Βουτυράκι, ζάχαρη, βάλω λίγο ακόμα βουτυράκι. Το βούτυρο μας αρέσει, πρέπει να το βάλουμε γιατί καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο, τι κάνει. Καίγεται, γίνεται μπέρνουαζέτ και δίνει αυτή την υπέροχη γεύση σε όλα τα γλυκά που γίνονται με φύλλο. Οπότε είναι απαραίτητο να το βάλετε. Και όπως βλέπετε, δεν πατάω πάρα πολύ τα φύλλα. Ίσα-ίσα τα πιέζω για να κολλήσει το ένα με το άλλο. Γιατί άμα τα πατήσω πάρα πολύ, θα γίνει πάρα πολύ flat. Εγώ θέλω να πάρει αέρα μέσα το φύλλο και να έχω διαφορετικές υφές και ουσιαστικά να τραγανίσει ακόμα περισσότερο. Άμα τα κολλήσω, θα δυσκολευτεί να τραγανίσει. Αλλά άμα δεν τα κολλήσω και ρίχνω ζάχαρη, γιατί είμαι ωραίος τύπος, έτσι όπως πρέπει να το κάνω, εδώ και εδώ. Θα γίνει μια χαρά. Άμα βάλουμε και το τελευταίο μας φιλαράκι, εδώ. Τέλεια. Και γυρνάω τις άκρες προς τα μέσα. Εδώ. Καθόμαστε ώρες και κάνουμε ζυμάρια για τάρτες. Που εντάξει, και αυτές ωραίες είναι. Αλλά το φύλλο πραγματικά είναι ένα εργαλείο στη μαγειρική που όντως μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα. Κοιτάξτε εδώ, δηλαδή εκεί πέρα που θα τρώγα ώρες για να φτιάξω ένα ζυμάρι για τάρτα, κατευθείαν το έφτιαξα σε χρόνο μηδέν, πάρα πολύ τραγανό, πάρα πολύ γευστικό και πάρα πολύ εύκολα με το φύλλο κρούστας. Λοιπόν, ζαχαρίτσα εδώ και πάμε να ψήσουμε το φύλλο μας στο φούρνο. Λοιπόν, και είτε με βράνη είτε λαδόκολλα θα χρησιμοποιήσετε για να ψήσετε στο φούρνο. Η μεμβράνη είναι επίφοβη μετά από τους 160 βαθμούς. Μέχρι τους 160 δεν είναι επίφοβη. Σε περίπτωση που φοβάστε το φούρνο σας, βάλτε λαδόκολλα. Εγώ προτιμώ να βάζω πάντα μεμβράνη γιατί ο φούρνος μου δουλεύει στους 160 τέλεια. Οπότε στους 160 η μεμβράνη δεν καίγεται. Θα ρίξω το βάρος. Το κλασικό μας βάρος, αυτό που βάζουμε πάντα, το ξέρετε, το έχετε μάθει. Εδώ, ρύζι, μαυρομάτικα και ρεβίθι. Έχω μίξ για να είναι γκουρμέ το βάρος μου, να μην είναι έτσι τίποτα τυχαίο. Είναι premium, το καταλαβαίνετε. Οπότε τυλίγω τις άκρες από τη μεμβράνη. Και πάμε να ψήσουμε στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμανισμένος σε πόσους βαθμούς, Διονύση? Σε 180. 160, γιατί τι είπαμε? Α, ναι, συγγνώμη. Πάνω από τις 160 η μεμβράνη καίγεται. Θέλουμε περίπου 15 λεπτάκια με βάρος
αφαιρούμε το βάρος και ψήνουμε άλλα 15 λεπτάκια. Σύνολο 20 με 30 λεπτάκια αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας. Άμα βάλετε λαδόκολλα, μπορείτε να ψήσετε στους 180 και να ψήσετε λιγότερο η ώρα. Τα αφήνω πάνω σας, κάντε ό,τι θέλετε. Θέλω να γίνει τραγανό, σεξι, χρυσαφένιο. Μισό χρόνο με βάρος, τον άλλο μισό χρόνο χωρίς βάρος. Εντάξει. Λοιπόν, πάει μέσα αυτό και μόλις είναι έτοιμο, θα το βγάλω το φούρνο, να το αφήσω να κρυώσει καλά και θα ετοιμάσω τη γέμιση για να ξαναψήσω το φούρνο. Και όπως βλέπετε, το φιλαράκι μας έχει γίνει σεξι και πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Και είναι έτοιμο να υποδεχτεί την υπέροχη κρέμα κανέλας μας. Να σας πω ότι θα την κάνω στο μίξερ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ, γίνεται και χωρίς μίξερ. Απλά πρέπει να χτυπήσετε λίγο την κρέμα γάλακτος με το τυρί κρέμα και τη ζάχαρη για να διαλυθεί η ζάχαρη. Μόνο αυτό. Απλά άμα έχουμε μίξερ, γιατί να μην το κάνουμε στο μίξερ. Σας χαμπελέσε. Βέβαια. Αν δεν έχουμε μίξερ. Το κάνουμε στο χέρι, μόλις το είπα. Πού ήσουν, σε άλλη εκπομπή. Α, σε καταστήματα που πουλάνε μίξερ. Το e-shop δεν έχει. Έχουμε και στο e-shop, ναι. Αλλά μπορείς να το βρεις και σε μιξεράδικα. Εντάξει, τα κλασικά. Λοιπόν, η ζάχαρη η καστανή θέλουμε να διαλυθεί λίγο μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, την κρέμα γάλακτος και το τυρί κρέμα, για να μπορέσει να μας δώσει τη μελάσα και αυτό το υπέροχο χρώμα και τη γεύση παντού. Οπότε, ρίχνω μέσα τη ζάχαρη, τυρί κρέμα και κρέμα γάλακτος, χτυπάω. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να αγοράσετε και κρέμα γάλακτος και τυρί κρέμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε όλη την ποσότητα μόνο με τυρί κρέμα, εντάξει. Οκ. Για πόση ώρα θα πάμε. Έχουμε να διαλυθεί η ζάχαρη, δεν μπορούμε να βάλουμε όμως μόνο κρέμα γάλακτος. Άμα είναι να αντικαταστήσουμε κάτι, αντικαταστούμε την κρέμα γάλακτος με τυρί κρέμα στην ίδια αναλογία, οκ. Okay. Και μόλις χτυπήσω καλά, προσθέτω και τα δύο αυγουλάκια μου μέσα. Ένα. Δύο. Και καθώς έχει διαλυθεί η ζάχαρη, πολύ απλά προσθέτω και όλα τα υπόλοιπα υλικά και κάνω το τελευταίο ανακάτεμα. Ρίχνω την κανέλα, και όπως βλέπετε ρίχνω κανέλα, δεν τσιγκουνεύομαι. Βανίλια. Θα βάλουμε ελάχιστο baking powder γιατί θέλουμε να φουσκώσει η κρέμα μας. Και βέβαια, το μυστικό συστατικό για να δώσει η κανέλα λίγο παραπάνω είναι το μοσχοκάριδο. Άμα σας αρέσει το γαρίφαλο, μπορείτε να βάλετε και λίγο γαρίφαλάκι. Άμα βάλετε πολύ γαρίφαλο, θα σκεπάσετε τη γεύση κανέλα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, άμα θέλετε να βάλετε γαρίφαλο, βάλτε λίγο. Θα προσθέσω και λίγο αλατάκι. Και χτυπάω πάλι πολύ καλά. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πολύ απλά. Αφήνω αυτό στην άκρη. Και η ερώτηση που δεν μου κάνατε και περίμενα να μου κάνετε σαν σωστή οπερατέρ και floor manager στην παρέα μου, θα ήθελα να με ρωτήσετε γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε μόνο κρέμα γάλακτος. Ε? Όχι. Άμα βάζαμε μόνο κρέμα γάλακτος, θα ήταν πάρα πολύ υγρό το μείγμα μας, οπότε θα έσπαγε τη βάση της τάρτας μας. Οπότε χρειαζόμαστε το τυρί κρέμα για να είναι πιο συμπαγής η γέμιση. Και με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσει και θα ψηθεί καλύτερα μέσα στο φούρνο. Ουσιαστικά θα γίνει σαν cheesecake με κανέλα και φύλλο κρούστας. Άντε γεια! Τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Ο φούρνος μου είναι προθερματισμένος στους 160 βαθμούς και θα ψήσω για 40 λεπτάκια. Σε 40 λεπτά θα είναι έτοιμη η κανελόπιτα. Μπορούμε να τη σερβίρουμε κατευθείαν έτσι όπως είναι, ζεστή. Μπορούμε να την αφήσουμε να κρυώσει και να ρίξουμε σαντιγί από πάνω. Τι θέλετε. Σαντιγί. Γιατί πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία στην κανελόπιτά μας. Η κανέλα φαίνεται πως είναι ένα από τα παλαιότερα καρικεύματα στον κόσμο. Αναφέρεται ακόμα και στη Βίβλο, ενώ στην αρχαία Αίγυπτο ήταν ένα πολύτιμο συστατικό που κάποιες φορές θεωρούνταν πιο ακριβό ακόμα και από τον χρυσό. Και η κανελόπιτά μας είναι έτοιμη. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγο σαντιγί για να γαρνίρουμε από πάνω. Εδώ. Και, φίλε Διονύση, η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνη. Γιατί ήταν που ήταν σεξι, τώρα έχει γίνει υπερ σεξι το όλο πράγμα. Δεν αντέχεται, δεν παλεύεται η σεξουαλικότητα αυτής της πίτας, Παναγία μου. Κοίτα εδώ, πες. Και θα προσθέσω και λίγο ακόμα κανελίτσα από πάνω, γιατί είμαστε πολύ μπροστά. Θέλει κάποιος να κόψει κομμάτι ή να κόψω εγώ.
Για την κανελόπιτα, ξεκινάμε με τη βάση. Σε βουτυρωμένη φόρμα με αποσπόμενη βάση, απλώνουμε το ένα θύλο και πασπαλίζουμε με βούτυρο και ζάχαρη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα υπόλοιπα φύλλα και γυρίζουμε τις άκρες των φύλων προς τα μέσα. Πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο βούτυρο και τη ζάχαρη, απλώνουμε μεμβράνη, βάζουμε βάρος και ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 15 λεπτά. Αφαιρούμε το βάρος και ψήνουμε για επιπλέον 15 λεπτά. Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Για τη γέμιση, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το τυρί κρέμα, την κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα. Προσθέτουμε τα αυγά, την κανέλα, τη βανίλια, το μπέικιν, το μοσχοκάριδο, το αλάτι και χτυπάμε καλά για 1 με 2 λεπτά. Μεταφέρουμε στη βάση και ψήνουμε για 40 λεπτά. Απλώνουμε τη σαντιγί, πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Λοιπόν. Το ακούτε έτσι. Λοιπόν, αυτή τη σύσταση, την τραγανή, δεν την έχουμε σε καμία τάρτα του κόσμου. Κόψω και από εδώ. Μεγάλο κομμάτι, μικρό, Διονύση. Μεγάλο, Ιακή. Ωραία. Θέλω να βοηθήσεις λίγο. Βεβαίως. Γιατί θέλω να ρίξω λίγο δυόσμο πάνω από το γλυκό μου. Ναι, βεβαίως. Να κόψω. Ναι, ο δυόσμος δείχνει λίγο ψηλά εκεί πάνω. Εδώ. Ευχαριστώ. Το μάδισε το φυτό, ένα δυόσμο σου είπα. Δεν σου είπα να μου μαδίσει όλο το φυτό. Και μου έκοψες βρεάτι με τα πιο άσχημα. Απίθανο γλυκό, πεντανόστιμο, πανεύκολο και όντως δεν υπάρχει. Αυτό το γλυκό θέλει μαχαιροπύρνο. Γιατί κοιτάξτε. Δεν υπάρχει. Δεν παίζει. Πρέπει μπελές συναρθείς. Εσύ και να περιγράψεις, ο μπελές είναι ειδικός σε λεπτεπίλεπτες γεύσεις. Είναι ειδικός αυτό το κομμάτι, σας λέω την αλήθεια. Ξέρει ακριβώς να αναγνωρίζει ποιο γλυκό είναι ποιοτικό και ποιο δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να σε επηρεάσω, αλλά θέλω να καταλάβεις πόσο άγλυκο γλυκό είναι. Χωράει αυτό. Άλλο δεν είναι. Τι πειράζει. Θα το πειράζει. Πλαγιομετοπικά θα το πάρεις. Είναι πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει. Είναι ισορροπημένο. Και η κανέλα του και αυτά. Και το φιλαράκι του. Ακούω τα αρώματα. Πολύ ωραίο. Από πού τα ακούς τα αρώματα από τα αρχικά? Έχω συνηθίσει πια. Εντάξει, ωραία. Δεν υπάρχει. Άντε, για. Να σου πω κάτι. Θα το φάω όλο.